Το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Ρήγας στα πλαίσια των συναντήσεων που έχει με φορείς της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της πολύμερης περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία. Ο Παναγιώτης Ρήγας είχε συνομιλία με τον διοικητή του Μαμάτσιου και Ποδοσάκη Νοσοκομείου Γιώργο Χιωτίδη, αλλά και με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, αρμόδιο για θέματα υγείας Σταύρο Γιαννακίδη, τονίζοντας πως η εικόνα δεν έχει βελτιωθεί μόνο στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας μάλιστα συγχαρητήρια στη διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αυτά πρέπει να τα βλέπουν οι πολίτες της περιοχής. Και δεν μπορείς να παίζεις με την υγεία, δεν μπορείς να παίζεις με πολιτικούς όρους αυτά τα πράγματα. Άρα έχετε κάνει εξαιρετική προσπάθεια. Αυτό οφείλεται στη διοίκηση του νοσοκομείου και βεβαίως και στην περιφέρεια, τη στήριξη που έχει δώσει και η περιφέρεια. Αυτό να το βλέπει λοιπόν ο λαός της περιοχής, της Κοζάνης και όλες τις ευρύτερες περιοχές. Από την πλευρά του, ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χιωτίδης αναφέρθηκε στα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η διοίκηση, αλλά και στις προσπάθειες που έγιναν με την τοποθέτηση 25 μόνιμων γιατρών, όπως χαρακτηριστικά είπε, ενώ σημείωσε πως στα τέλη του 2017, με τις θέσεις που πρόκειται να προκηρυχθούν, το οργανόγραμμα θα έχει καλυφθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Χαρακτηριστικά μιλώντας, στα δύο νοσοκομεία έχουμε 25 μόνιμες θέσεις που αυτοί οι γιατροί είτε έχουν αναλάβει υπηρεσία είτε πρόκειται να αναλάβουν σε πολύ σύντομο διάστημα. Και αναμένεται να προκληρωθούν και άλλες θέσεις, αλλά γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή που γίνει μια προκήρυξη μέχρι ο γιατρός να θέσει το σύστημα, ο σύντομο χρονικό διάστημα 4-4,5 μηνών. Άρα δηλαδή με βάση αυτόν τον προγραμματισμό εκτιμούμε ότι στα τέλη του 2017 θα είμαστε στελεχωμένοι σε πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό σε επίπεδο μόνιμου προσωπικού.